Πάμε γραμμές. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, δε Χριστός Ανέστη. Επίσης, αληθώς, ακούω τα σχόλια που γίνονται τώρα και την πλακίτσα που κάνετε μεταξύ σας όσον αφορά για την πρόκριση της Λίβερπουλ. Ναι. Όχι, καμία πλακίτσα. Όχι, καμία πλακίτσα. Όχι, μόνο εντάξει, εγώ να σας πούμε ο Ασλαμάς. Γιατί αν ήταν με τον Πάο. Έλα τώρα, πλάκα. Δεν τον πάτησε τώρα. Άστο να τραγουδάει, φίλε. Πες μας, φίλε. Συγγνώμη, ένα όνομα αν θέλεις μόνο. Ένα όνομα αν θες. Ναι, ναι, Γιάννης λέγω. Γιάννης, λοιπόν, πάμε ρε Γιάννη. Να πω λίγο δύο-τρία, ένα λεπτουδάκι της απόψης μου και σας ακούω. Καλά, ναι, πάλι κάνεις. Λίγο να με επιτρέψετε, ναι. Λοιπόν. Τώρα, πριν, με διακόψετε μόνο σου παρακαλώ. Ναι, ακούμε, λοιπόν, ακούμε. Ναι, είμαι παλιός, σε ηλικία μεγάλος δηλαδή, εννοώ, ας πούμε. Ναι, και ηλικία αν θες, πες μια ηλικία αν θες. Εντάξει, είμαι εξεντάρης λοιπόν. Εξεντάρης. Και είμαι παλιός θαυμαστής της Λίβερπουλ, της μεγάλης Λίβερπουλ, δεκαετίας του 70 μέχρι τα μέσα δεκαετίας του 80. Τότε έπαιζαν πολύ πιο ωραία μπάλα άλλες ομάδες. Ναι, τότε που σάρωνε τα πάντα στην Ευρώπη. Δεν έπαιζε σούπερ μπαλάρα, σάρωνε τα πάντα στην Ευρώπη. Ναι, εντάξει. Για μένα έπαιζε μπαλάρα, ας πούμε, είχε παιχταράδες. Τότε η Νότιχαμ τι έπαιζε. Άσε μας τώρα, κακομοίρη. Λέγε για να. Λοιπόν, λίγο να μιλήσω έτσι. Λοιπόν, πέραν αυτού όμως τώρα, Ασλαμά, εντάξει, εσύ διαφωνείς, ας πούμε, γιατί σε εμάς δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Καθένας έχει μια ομάδα, ας πούμε, που τη γουστάει. Όχι, δεν διαφωνώ γι' αυτό, δεν είναι. Όχι, ναι, εντάξει, ρε παιδί μου, εντάξει, καταλαβαίνω ότι εγώ δεν μειώνω τη Manchester United με αυτά που θέλω να πω, αλλά άκου λίγο να δεις πού θα το καταλήξω. Ναι. Λοιπόν, τώρα ξεχωρίζουμε το Liverpool εκείνη, έτσι, και πάμε τώρα στη χθεσινή πρόκληση της Liverpool. Ναι. Λοιπόν. Θέλω να αποταθώ, δεν ξέρω το όνομα του φίλου δίπλα. Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης, γιατί κάποιοι τώρα είναι και πιτσιρικάδες, άλλο, δεν λέω για σένα. Ο Παναγιώτης ο Παπαδόπουλος, κάναμε επί 15 χρόνια μαζί ραδιόφωνο. Πάμε, σ' ακούω. Λοιπόν, άκουσε με λίγο τώρα, Παναγιώτη. Ναι. Μιλάω σε σένα τώρα, μ' ακούς. Ναι, σ' ακούω. Λοιπόν, που σ' άκουγα πριν, ας πούμε, που έκανες πλακίτσα τον Ασλαμά, ξέρω εγώ, για την πρόκληση της Λίβερπουλ και τον Ακετάρο. Λοιπόν, εντάξει, την ίδια ομάδα και οι δύο, ας πούμε, από την Αγγλία, ας πούμε, υποστηρίζουμε, έτσι. Αλλά να σου πω ένα πράγμα. Ειλικρινά, με το χέρι στην καρδιά, θα σου κάνω μια ερώτηση και θέλω να απαντήσεις ευθέως και παλιγαρίς για τώρα, πέραν, ας πούμε, της καζούρας που έβαζε προηγουμένως, που σάγουγα, ας πούμε, στον αέρα στον Ασλάμα, έτσι. Είμαι έτοιμος. Πρόσεχε με. Τη χθεσινή, μην κοιτάς τώρα παρελθόν και τα λοιπά. Όχι, τίποτα. Μόνο χθες. Μιλάμε, ξεχωρίζουμε το χθεσινό παιχνίδι. Τη χθεσινή πρόκριση της Λίβερπουλ επί της Βιγιαρεάλ. Επειδή το είδα το μάτς. Όπως ακριβώς πάθηκε ο αγώνας. Ναι. Εσύ, σαν ας πούμε φύλαθρο, σαν οπαδός, λίγο σαν οτιδήποτε πας που γουστάρεις, όπως γουστάρω και εγώ, ναι, έτσι. Ναι. Τι χάρηκες. Ναι, δεν, φυσικά. Δεν με κατάλαβες. Ναι, εννοώ, ναι, ναι, από θέμα εντιμότητος. Ναι. Τι χάρηκες. Εντάξει, ρε, ακυρώνει το τέτοιο. Δεν δίνει το πέναλτι. Το πέναλτι όχι και είναι. Δεν είναι το πέναλτι. Πρώτα είναι η κάρτα, Παναγιώτη. Εντάξει, πρώτα είναι η δεύτερη κίτρινη. Ναι, δηλαδή τι να κάνω τώρα. Παναγιώτη, άκουσε με λίγο. Να σου πω γιατί στο λεφτό. Γιατί. Γιατί εγώ μπορεί να είμαι φύλαθλος οπαδός της Λίβερπουλ. Μια ερώτηση μόνο να σου κάνω, μια ερώτηση πριν συνεχίζεις. Είσαι και φανατικός οπαδός της Μπαρτσελόνα. Όχι, είμαι φανατικός οπαδός του ΠΑΟΚ. Ναι, ωραία. Α, Λίβερπουλ και ΠΑΟΚ, ωραίος. Ναι. Μπράβο. Ναι. Και ΠΑΟΚτσής νομίζω είσαι Παναγιώτη και εσύ. Ναι, φυσικά, ναι. Πρόσεξε τώρα. Ναι. Έχουμε κοινά και στην Ελλάδα και στην Αγγλία. Ναι. Και σου λέω το εξής, γιατί στο λέω αυτό. Εγώ που είμαι ΠΑΟΚτσής όπως και εσύ και Λίβερπουλ από την Αγγλία όπως και εσύ, εχθές ντράπηκα για το πρώτο του Λίβερπουλ που πήγε τελικό. Εγώ καθόλου. Και εσύ καθόλου. Καθόλου. Λοιπόν, θα σου πω τότε κάτι χωρίς να παρεξηγηθείς. Όχι, δεν γιατί προφανώς είσαι πολύ νεκρότερος από μέσα ηλικία. Όχι, ναι, κάντε του μια ευχή, πάω ο Ολυμπιακός στα ίδια να πάει. Δεν διαφέρεις, άκου Παναγιώτη, δεν διαφέρεις τότε στην οτροπία σε τίποτε από το τσουκαλά του Ολυμπιακού. Λάθος κάνεις. Έχουμε τεράστια είναι η απόκληση. Ο Τσουκαλάς του Μέρσεϊσάιντ. Είναι τεράστια. Η απόκληση είναι τεράστια. Εγώ δεν σου λέω ότι αν αδικήθηκε χθες η Βιγιαρεάλ ή όχι. Ο Τσουκαλάς θα σου λέγε δεν αδικήθηκε. Αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η διαφορά μας. Αλλά δεν θα βάψω μαύρα επειδή πέρασε η Λίβερπουλ έτσι όπως πέρασε. Και δεν είχαμε σφαγή. Δεν σου είπα να τα βάψεις μαύρα. Πότε. Ούτε μειώνω τη Λίβερπουλ σαν ομάδα, σαν ιστορία, σαν όνομα, σαν οντότητα. Τότε. Άλλο σε ρώτησα. Ξεχωριστά μόνο το χθεσινό παιχνίδι που είδες και είδα και είδαμε όλοι. Ναι. Είσαι περήφανος για τον τρόπο που πέρασε στο τελικό. Μου λες ναι. Έτσι όπως το περιγράφεις, κάποιος που δεν έχει δει το παιχνίδι θα νομίζει χθες ότι το μάτς ήταν για 0-4, ρε φίλε Γιάννη. Λοιπόν, αυτό το πράγμα κάνεις τώρα. Αυτό το πράγμα κάνεις. Ειλικρινά σου μιλάω, επειδή εσύ το χάρηκες. Και είμαστε της ίδιας νοοτροπίας ψυχολογίας, δηλαδή φιλαρέσκια ομάδα και δυο και παοξίδες και λίβερπουλ, έτσι. Ναι. Και εγώ αισθάνθηκα απέραντη ντροπή. Ντρέπεσαι.
Γιατί εγώ δεν έχω μάθει τη Λίβερπουλ να πιάνει τελικούς και να παίρνει τρόπια με τέτοιο βρώμικο τρόπο. Βρώμικο. Γι' αυτό σου είπα ότι είσαι ο Τσουκαλά. Εσύ μπαίνει να βάλει σε Λίβερπουλ έτσι όπως το περιγράφω. Λίβερπουλ είναι ρε Παναγιώτη. Βγάζει μίσος ρε Γιάννη. Εσύ μπορεί να μην κοιμηθείς χθες το βράδυ που πέρασε η Λίβερπουλ. Έτσι όπως ακούω. Με τρόπο ολυμπιακίστικο. Ναι. Να διεκδικώ τρόπια! Μάλιστα. Η Λίβερπουλ έχει πάρει πολλά τέτοια. Να πω ότι παίρνει κάθε χρόνο. Να πω ότι παίρνει κάθε χρόνο. Να πω ρε φίλε, μισάφι. Ναι, το συγκεκριμένο. Εδώ πρωταθλητριών. Έχουμε χάσει επειδή έχει δώσει πέναντι ο Ντέινα να μην τρέξει από την περιοχή. Άκουσε με. Και δικαιολογώ, παρότι είναι αντίθετο σε πολλά επάνω στο θέμα ποδοσφαίρου, όχι σε τίποτε άλλο. Για να μην παρεξηγηθεί ο κύριο Ασλαμά από δίπλα. Μόνο στο ποδόσφαιρο. Ναι. Είμαι σε πολλά αντίθετος μαζί του, ναι. Το δίνω δίκαια βουνό, ναι. Και ολόψυχα εύχομαι την ευχή που σου είπε και αυτός. Ποια είναι η ευχή? Να παίξει πάω ο Ολυμπιακός, ναι. Να σφαχτούμε με αυτόν τον τρόπο τον Ολυμπιακό, ναι. Και να σ' ακούσω να διαμαρτύρεσαι. Να σου πω κάτι, στο λέω πεντακάθαρα, ξεκάθαρα, στον ημιτελικό, έτσι. Γιατί η ιστορία γράφεται όταν πηγαίνεις τελικούς και χάνεις τους τίτλους, έτσι. Έτσι δεν είναι? Η ιστορία δεν θα θυμάται ότι ο ΠΑΟΚ σου, Γιάννη, πήγε στο τελικό με τον Παναθηναϊκό χωρίς τρεις βασικούς επειδή έπρεπε να πάει έτσι με αυτόν τον τρόπο. Δεν με ενδιαφέρει πώς θα περάσει ο ΠΑΟΚ σε εκείνο τον ημιτελικό. Πέρασε και το πλήρωσε! Το πλήρωσε τον τίμη. Το πλήρωσε τον τίμη. Δεν σ' άκουσα όμως μετά το 4-1 να βγεις και να πεις αυτό το πράγμα. Βγαίνει σήμερα που πέρασε η Λίβερπουλ. Όχι, δεν τους λένε! Σ' ακούω! Ακούς! Ναι! Δεν διαφωνώ μαζί σου! Πώς δεν διαφωνείς, Γιάννη! Γιάννη! Δεν διαφωνώ μαζί σου ότι ο ΠΑΟΚ σφάχτηκε και πήγε πρόβατο τη σφαγή πρόπερση με τον Παναθηναϊκό! Ωραία! Δεν διαφωνώ! Ωραία! Αλλά! Μην μπερδεύεις τα σόβρακα με τις γραβάτες! Όχι, σου φαίνω ένα παράδειγμα, Γιαννάκη! Μιλάμε για το μάτι! Μα Γιαννάκη μου, γλυκέ μου! Γιαννάκη, γλυκέ! Όταν παλεύεις να πάρεις κάτι! Όταν παλεύεις να πάρεις κάτι και δεν μπορείς να το πάρεις! Είτε γιατί είσαι χειρότερος όπως είναι ο ΠΑΟΚ πάρα πολλά χρόνια σχέση με τον Ολυμπιακό. Αλλά και όταν δικαιούται να παλέψει να πάρει κάτι, δεν το διεκδικεί επί ίσης όρης. Φυσικά και θα χαρώ με τον τρόπο που θα περάσει έτσι όπως πέρασε η Λίβερπουλ. Αν το κάνει ο ΠΑΟΚ αυτό 20 χρόνια ή 5 χρόνια, δεν θα το δεχόμουν εύκολα. Κατάλαβε τι θέλω να σου πω. Είναι η δυσκολία. Εμεί, σαν φύλαδοι και οπαδοί τη Λίβερπουλ, έχουμε προηγούμενο σφαγόν. Από την ομάδα της Villarreal. Έτυχε να είναι η Villarreal, μπορεί να τα ρεφίλει Σαχτάρ. Και πώς μου συγκρίνεις τη Villarreal με τον Ολυμπιακό που μας φάζει συνέχεια και τον Παναθηναϊκό ρε Παναγιώτη? Δεν του συγκρίνω φίλε. Η Villarreal έτυχε να παίξει χθες. Μπορεί να ήταν η Gladbach. Μπορεί να ήταν η Σεβίλη. Πω Γιάννη, δεν σε πιστεύω. Φίλε, Γιάννη, είσαι... το 85, τι έκανες ρε φίλε όταν έδωσε το πέναλτι του Μπόνι έξω από την περιοχή ένα μέτρο? Τι έκανες? Γιατί εγώ δεν αδικήθηκα την κυβέρνηση. Ναι. Σου είπα αυτό, σφάχτηκα και το πήρε με τον ίδιο βρώμικο τρόπο η κυβέρνηση. Όπως εγώ με τον ίδιο βρώμικο τρόπο. Δεν είναι βρώμικο. Τώρα το πάρω φέτος από τη Σεβίλη. Όχι, δεν είναι βρώμικος ο τρόπος. Αυτό είναι. Δώσ' του τροφή. Τώρα το τηλεφώνημά σου το έχει γράψει αυτό, θα το παίζει. 5 χρόνια θα το παίζει. Εύχομαι παρότι Λιβερπουλέζος. Και αν δεν πιστεύεις, αν δεν πιστεύεις, δεν ενδιαφέρει. Εύχομαι ολόψυχα. Να το σηκώσει ο Έμερι και να τρελαθούν. Α, εσύ μιλάμε ότι είσαι πετσί Λίβερπουλ, ρε! Πού θα σου βρούμε και εισιτήριο! Πού θα σου βρούμε εισιτήριο με τη Βασιλεία! Πού θα σου βρούμε εισιτήριο, ρε φίλε! Πόπου Γιάννη, μιλάμε. Κάνε λίγο ησυχία γιατί ακούω την κορμοράνη με στο δωμάτιό σου, ρε φίλε! Εσύ είσαι πετσί. Μα εσύ είσαι πετσί Λίβερπουλ! Α, έχεις δίκιο, ρε φίλε! Έχεις δίκιο! Έκανε αυτό το χθεσινό παιχνίδι! Παπα! Έχεις δίκιο, εγώ τρέπω. Δεν το πιστεύεις. Όχι, και εμένα δεν με ενδιαφέρει τι υποστηρίζει, ρε φίλε. Δεν με ενδιαφέρει τι υποστηρίζει, ρε φίλε, στο τελικό. Είσαι ο Τσουκαλάς στο Βαοχή. Βρε, άντε ρε κακομύρι, κλάψε που πήγε η Λίβερπουλ τελικό, άμα πεις εμείς Τσουκαλά. Βρε, άντε βρε, ντροπή το Βαοχή. Εγώ είμαι και εσύ, είσαι ο καλός Βαοχή. Βρε, άσε μα τώρα κακομύρι. Βρε, άντε τώρα, έλα. Εντάξει. Τσουκαλά στο Βαοχή. Πες μας ότι είσαι Manchester United. Πες μας, πες το. Έκλεισες δε κακομύρι. Είπαν σε κανένας κορμοράνος από εκεί πέρα μέσα σου. Τέτοιος ο πάθος πετσί που είσαι που θα σου βρούμε εισιτήριο σε για τη Βασιλεία ρε φίλε. Τώρα αυτό είναι το άγχος μου εμένα. Πω.